Παναγιώτη Ραφαηλίδη, καλώς ήρθες στο Σπάστα. Καλώς σας βρήκα. Ένα όνειρο ζωής πραγματοποιείται για μένα. Αυτά θέλουμε να ακούμε. Θα σας λέω που θέλετε να ακούτε. Πρέπει να έχεις χιούμορ που έχεις και ειλικρίνεια που επίσης έχεις για να μπορέσεις να φέρεις εις πέρας αυτή την ομολογουμένως δύσκολη συνέντευξη. Ομολογουμένως έχω χιούμορ και αυτό θα το καταλάβει κανείς απλά βλέποντας το μαλλί μου σήμερα. Ένας άνθρωπος που ρίχνει. Κατάλαβα. Σπάστο. Η συνέντευξη λέγεται σε πάστα, διότι έχεις το δικαίωμα να μην απαντήσεις σε μία μόνο ερώτηση και να σπάσεις το αντικείμενο που μας έφερες, το οποίο δεν είναι και πολύ ωραίο, αλλά μήπως το έφερες για αυτό τον λόγο. Το έφερα ακριβώς γιατί ήθελα μια αφορμή για να το ξεφορτωθώ. Ναι. Και νομίζω ότι ήταν ιδανική. Τι πήγε λάθος και έφυγες άρον-άρον από την εκπομπή της Κατερίνας καινούριου? Άρον-άρον. Δεν έφυγε άρον-άρον. Τώρα μην κοροϊδεύει. Μα έτσι που το λες είναι σαν να φύγα εγώ άρον-άρον. Σαν να πάω ας φύγω άρον-άρον. Όταν σε φεύγουνε, δεν κάβεσαι να αναλογιστείς τι πήγε λάθος. Γιατί ήταν λάθος όλο εξ αρχής. Γιατί σε φύγανε? Νομίζω ότι δεν φύταρα, δεν τέριαζα. Παλιά ιστορία. Παλιά. Ποια είναι, Παναγιώτη μου, η χειρότερη συνεργασία σου μέχρι σήμερα? Σε ποιο τομέα? Στο τραγούδι, στην παρουσίαση και στα δύο, δεν ξέρω. Αλλά εδώ δεν θέλουμε. Θες τώρα όνομα, παιδί μου. Φυσικά θέλω όνομα. Είμαστε ειλικρινείς ή δεν είμαστε? Δεν θα σου πω τώρα. Δεν μπορώ να κατονομάσω έναν άνθρωπο. Δεν μπορώ να την αφήσω αυτή την ερώτηση. Ωραία, ρε κοπελιά. Αυτό τι το έχεις εδώ πέρα? Σε κάλυψα? Με κάλυψες. Απλά ξέρω ότι δεν έχεις άλλη ερώτηση να αποφύγεις. Υπάρχει πάντα αυτό το τσόφλι. Παναγιώτη μου, σε έχει πλησιάσει ποτέ διάσημος να σε επιπλήξει για κάτι που είπες? Ή σε έχει πάρει τηλέφωνο, ή σου έχει στείλει μήνυμα? Ναι, έχει συμβεί. Έχει συμβεί σε εκπομπές σαν αυτές που συμμετέχω, που είναι σχολιαστικές, που κάποια στιγμή με κάποιους θα διαφωνήσεις, με κάποιους θα συμφωνήσεις. Έχει τύχει. Ποιος? Να μου την επούνε. Δεν θα κατονομάσω, γιατί είναι και κοντινό σε χρόνο αυτό που συνέβη και κοντινό γενικότερα. Πες ότι δεν είσαι στην Αταλία. Εντάξει. Γιατί να το πω αυτό? Πες ότι δεν είσαι στην Αταλία και μπορούσες να είσαι σε μία μόνο εκπομπή που δεν είναι της Αταλίας. Ποια θα διάλεγες? Από τις υπάρχουσες εκπομπές, Ναι. Το διπλωματικό στο pop-up και πουθενά αλλού δεν περνάει εδώ, φαντάζομαι. Δεν περνάει, όχι. Και δεν έχεις και τίποτα να σπάσεις. Υπενθυμίζω, γι' αυτό πρέπει κάτι να πεις. Βρες. Δεν μοιάζει. Αν δεν ήμουν με την Αταλία Γερμανού, στο καλύτερα δεν γίνεται. Ναι. Θα ήθελα να ήμουν. Πουθενά. Ποια ερώτηση έχεις βαρεθεί να απαντάς? Τι ύψος έχεις? Τι ύψος έχεις? Το θέμα δεν είναι τι ύψος έχω, θα σου πω. Έλα, ξέρω. Η ταυτότητα λέει. Πες μου εσύ πόσο είμαι. 1,75. Όχι και 1,75, κοπελιά, επειδή λίγο καμπουριάζω να σε πλησιάσω. 1,77 γράφει την ταυτότητά μου. Εντάξει. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι υπάρχει κόσμος που κόβει το κεφάλι του ότι είμαι 1,63. Όχι 1,63. Ποια είναι η πιο έντονη σκηνή ζηλοτυπίας που έχεις κάνει ποτέ σε σύντροφό σου? Α, να σπάω πράγματα και τέτοια. Αλήθεια. Ναι, τι έσπασες? Τι δεν έσπασα να λες? Αυτό μόνο που φέρα είχε μείνει. Ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο στοιχείο της Ναταλίας Γερμανού? Έχει ένα στοιχείο το οποίο είναι καλύτερο, την κάνει καλύτερη και συνάμα είναι το ελάττωμά της. Είναι σαν παιδί η Ναταλία. Έχει και την αθωότητα του παιδιού, έχει και τον αφορμητισμό του παιδιού. Οπότε αυτό το πράγμα, ξέρεις, μπορεί να λειτουργήσει μερικές φορές και έτσι και αλλιώς. Ποιος πιστεύεις ότι σε συμπαθεί λιγότερο στο καλύτερα δεν γίνεται? Κανείς. Συμπαθιόμαστε όλοι. Και αν ξέρεις κάτι και θες να το καταθέσεις, κάντε εδώ τώρα. Υπάρχει αλλά καλό κλίμα στα παρασκήνια. Ποια παρασκήνια? Έλα εδώ, έλα εδώ. Μάρτυράς μου η Φωτεινή Πετρογιάννη. Πες μου, αν έχεις δει άλλη ομάδα μπροστά να κυκλοφορεί σαν κοπάδι στους διαδρόμους. Είμαστε πάντα οι πέντε. Βλέπεις, κάτι πέντε άτομα βλέπεις να έρχονται. Α, η καλύτερα δεν γίνεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βλέπεις πάντα πάνω στο διάδρομο έναν και λες κάπου, άμα κοιτάξω αριστερά, ναι, δεξιά είναι και οι υπόλοιποι. Έγινες παρουσιαστής γιατί απλά έχεις ταλέντο? Ή γιατί δεν σου πήγανε τα πράγματα όπως ήθελες στο τραγούδι? Και τα δύο. Το πρώτο ήταν γιατί έχω ταλέντο. Όχι, εντάξει, δεν θα το πω έτσι.
Αμαύρε, παιδί μου, δεν παραδέχεις ότι έχεις κάνει καριέρα, δεν παραδέχεις ότι έχεις κάνει ταλέντο. Τι ίδια ανασφάλεια είναι αυτή. Σε ενοχλεί η ταπεινοφροσύνη μου τώρα, να την πετάξω, τι να κάνω. Θα ξανασυνεργαζόσουν με την Κατερίνα καινούριο. Ποιος το ξέρει άραγε. Αν άλλαζε πολλά πράγματα γύρω της, μπορεί. Η ίδια Κατερίνα δεν φταίει σε κάτι. Γύρω της όταν λες μπροστά από τις κάμερες. Στην περιραίουσα ατμόσφαιρά της, ας πούμε, και θα αφήσουμε εκεί. Γιατί αυτοκόβει να ξέρω. Παναγιώτη Ραφαηλίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα έσπασες. Τα έσπασες. Η αλήθεια είναι ότι θέλεις περισσότερα αντικείμενα, γιατί απαντήσεις σε πολλά δεν μας έδωσες, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε ότι είμαι υποπάπη είδηση της ημέρας. Είσαι υποπ-down σίγουρα είδηση της ημέρας. Πολλά φιλιά στο καλύτερα δεν γίνεται. Πολλά φιλιά στο pop-up. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, από μικρός που ήμουν, ήθελα να φτάσω σε ένα επίπεδο τέτοιο καριέρα που να βρεθώ καλεσμένος. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια. Yeah.